παλιά, μωρέ. Λίγο στο τηλέφωνο να μίλησε, να τον σταμάτησε κάποιος στο διάδρομο. Να το τέταρτο. Α, καλά, εσύ δεν μ' ακούς. Άντε, σήκω να πάμε πάνω. Πού πάνω? Στην ταράτσα, να πέσουμε. Στο περιοδικό, παιδάκι μου. Αν κρίνω από το ύφος σου, μάλλον δεν περίμενες να με δεις εδώ. Η αλήθεια είναι πως όχι. Και δεν είναι αυτό που λέμε ευχάριστη έκπληξη. Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν το πες, το λέει το ύφος σου όμως. Γιατί? Για να μη σε εμποδίσω? Για να σε αφήσω ανενόχλητος να καταστρέψεις κάποιον? Δεν θέλω να καταστρέψω κανέναν. Απλώς θέλω να κάνω κάποιον να πληρώσει για το κακό που μου έκανε. Ποιον? Ποιος σου έκανε κακό? Λοιπόν, τι έχει γίνει με τα αποτελέσματα? Καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά θα χρειαστεί να κάνεις λίγη υπομονή ακόμα. Γιατί τι έγινε, άλλαξε κάτι? Όχι, απλά χρειάζεται να περιμένουμε και την ξαδέρφη της Τάλιας. Γιατρέ, κοίτα να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει ποιον θα περιμένω. Δεν με ενδιαφέρει ποιον ειδοποίησες. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μάθω τι ακριβώς έχει γίνει με το τεστ. Αγγελική. Αγγελική, περίμενε. Αγγελική. Αυτό που είδες μέσα δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν εντελώς τυχαίο. Τυχαίο? Σε περιμένω τόση ώρα κάτω και δεν έρχεσαι. Ανεβαίνω να δω που είσαι και σε βρίσκω αγκαλιά με τη Ρένα. Και μου λες ότι όλο αυτό ήταν τυχαίο. Αγγελική, ναι, γιατί έτσι είναι. Σε παρακαλώ, όχι άλλες δικαιολογίες, να χαρείς. Δεν είναι δικαιολογίες. Ήμουν έτοιμος να κατέβω να έρθω να σε βρω. Ήρθε στο γραφείο η Ρένα γιατί ανησυχεί πολύ για τον Άρη από την ημέρα που εξαφανίστηκε και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Ήρθε για να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τον βρούμε. Και επειδή δεν βρήκατε τίποτα να κάνετε, αγκαλιαστήκατε για να παρηγορήσετε το ένα στον άλλον. Μιλές βλακίες. Αγκαλιαστήκαμε γιατί την ώρα που σκεφτόμασταν πήρε τηλέφωνο η Σοφία και είπε πως ο Άρης γύρισε. Φυσικό είναι να χαρούμε. Αγκαλιαστήκαμε εντελώς αυθόρμητα. Αυτό είναι και τίποτα παραπάνω. Κοίταξε με. Τίποτα παραπάνω. Πάω να πάρω το παλτό μου και έρχομαι για να φύγω. Περίμενε. Εντάξει. Λύθηκε η παρεξήγηση. Δεν υπήρξε καμιά παρεξήγηση. Εγώ φεύγω. Κάποια στιγμή θα περάσω να δω τον Άρη. Και εσύ καλά θα κάνεις να πας σπίτι να ξεκουραστείς. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε. Πήγαινε στη δουλειά σου γιατί μπορεί να βρεις κανένα μπελά πάλι. Τι εξυπνάδες είναι αυτές. Τι μπελά να βρω. Μπορεί να θυμώσει πάλι η Αγγελική. Ρένα, γιατί με προκαλείς? Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό. Απλώς έχω μείνει άναυδη με τη συμπεριφορά σου. Δεν περίμενα ποτέ να σε δω να τρέχεις από πίσω από ένα κοριτσάκι που θα μπορούσε να είναι θαυμάσια κόρη σου, σαν ερωτοχτυπημένος 16. Δεν πρόκειται να σου απαντήσω. Αν σου απαντήσω, το επίπεδο της συζήτησης θα πέσει πάρα πολύ χαμηλά και αυτό είναι κάτι που δεν αρμόζει ούτε σε σένα ούτε σε μένα. Το επίπεδο έχει πέσει ήδη πάρα πολύ χαμηλά, Ερίκο, και το έχεις ρίξει εσύ. Ο σοβαρός και δυναμικός Ερίκος Βαρσάμης έχει γίνει παιχνιδάκι στα χέρια μιας πιτσιρίκας. Ρένα, σταμάτα! Αλλά να σου πω κάτι. Καλύτερα για μένα. Καλύτερα. Γιατί επιτέλους είδα ποιος πραγματικά είσαι. Και σε απομυθοποίησα, Ερίκο. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα μου είναι πολύ πιο εύκολο να σε ξεπεράσω. Φεύγω. Αν θες να βλέπεις έτσι τα πράγματα και αυτό κάνει τη ζωή σου ευκολότερη, αν σε βολεύει αυτό, κανένα πρόβλημα. Γύρισε στο σπίτι να ξεκουραστείς. Το τι θα κάνω ή δεν θα κάνω είναι δική μου δουλειά και να μην σε ενδιαφέρει. Και σταμάτα πια αυτή την καραμέλα για την ξεκούρασή μου, γιατί δυστυχώς για σένα δεν έχω κανένα σκοπό να μείνω κλεισμένη μέσα στο σπίτι. Από αύριο θα έρχομαι εδώ κανονικά. Και φρόντισε να πεις την αγαπημένη σου να συναντιέστε κάπου αλλού. Γιατί δεν έχω καμία όρεξη να τη βλέπω μπροστά μου. Συνεννοηθήκαμε. Thank you.
Είσαι καλά? Ναι, μια χαρά είναι, πάμε. Μήπως θες να πάμε μια άλλη φορά? Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Απλά η Ρένα με νευρίασε λίγο. Πάμε να δούμε το σπίτι, θα μου φτιάξει διάθεση. Σε ρώτησε κάτι, γιατρέ, και περιμένω μια απάντηση. Είναι δικό μου το παιδί, ναι ή όχι? Το τεστ που έγινε, συγκρίνοντας τα δικά σου δείγματα αίματος, της θάλιας και του παιδιού, βγήκε αρνητικό. Το παιδί δεν είναι δικό σου, Στέφανε. Το ήξερα. Ήμουνα σίγουρη ότι το παιδί θα είναι του Άρη. Γιατρέ, τι γίνεται τώρα? Μπορώ να πάρω το παιδί? Από τη στιγμή που έχεις τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότηση των γονιών της Θάλιας, μπορείς να συνεννοηθείς με τους παιδιάτρους και να το πάρεις άμεσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Στέφανε, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Κόψε το δούλεμα. Δεν σε δουλεύω. Ειλικρινά σου μιλάω. Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Αλλά αυτό ήταν το σωστό και αυτό έγινε. Παραδέξου το ότι θα ήταν άδικο αυτό το παιδί να είναι δικό σου και όχι του Άρη. Γι' αυτό μη στενοχωριέσαι. Νέος είσαι και θα κάνεις δικό σου παιδί. Τι θα κάνω εγώ, είναι δικός μου λογαριασμός. Αν τολμήσεις να ξαναπλώσεις το χέρι σου πάνω μου, θα σε τσακίσω, να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Το φρεσκάρω λίγο. Παρακαλώ. Κάτι έχεις εσύ απόψε. Πίνεις αλκοόλ, δεν έχεις βγάλει μελιά από την ώρα που ήρθες. Τι συμβαίνει? Μην το κάνεις αυτό, ρε Στέφανε. Υποτίθεται ότι ο μπάρμαν είναι κάτι σαν εξομολόγος και εδώ δεν έχω καταφέρει να ακούσω καν τη φωνή σου απόψε. Παράτα με, Θέμη. Καλώς την κυρία Ράλλη. Πάνω στην ώρα ήρθατε. Τι σημαίνει? Δεν έχει βγάλει μελιά από την ώρα που ήρθε. Είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Σαν μογγή Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή. Αν καταφέρετε και του πάρετε κουβέντα, σας κερνάω ό,τι πιείτε. Βάλε μου ένα ποτήρι κρασί. Ελπίζω να μην είσαι έτσι εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου? Ναι, που σου μίλησα το πρωί έτσι, λίγο απότομα. Σου οφείλω μια συγγνώμη. Εντάξει, δεν είσαι και η μόνη. Όλοι οι άνθρωποι μου μιλάνε απότομα. Άλλος ένας δεν βλάφτει, έτσι δεν είναι? Κερασμένο. Τέλος πάντων, εγώ σου ζητάω συγγνώμη. Ξέρω ότι δεν έφερες την κουβέντα στο παιδί που έχασα από αδιακρισία. Απλά δεν είμαι έτοιμη ακόμη να μιλήσω γι' αυτό. Όλγα, έκανα πλάκα. Εντάξει, δεν με πείραξε που μου μίλησε απότομα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μου ζητάς συγγνώμη. Συγγνώμη πρέπει να πω εγώ, γιατί δεν ήξερα για το παιδί. Στορκίζομαι, δεν πρόκειται να ξαναθίξω αυτό το θέμα ποτέ. Αφού λοιπόν δεν σε πείραξε που σου μίλησε απότομα, γιατί τι έχεις και πεινείς? Εσύ δεν είπες ότι το έχεις κόψει εδώ και καιρό? Βγήκαν αποτελέσματα και ήταν αρνητικά. Το παιδί δεν είναι δικό σου, γι' αυτό είσαι χάλια. Έτσι δεν είναι?
Μαρί μου! Ξεκουράστηκες? Ναι, ναι, Σοφία, μια χαρά είμαι. Έλα, έλα, κάτσε εδώ. Θέλεις να πιεις κάτι, να σου φέρω λίγο κρασάκι, μια μπύρα? Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα, ευχαριστώ. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι που είσαι εδώ μαζί μας. Ναι, ματάκια μου. Έρχονται χρονιάρες μέρες και δεν είχα τη διάθεση ούτε το σπίτι να στολίσω ούτε τίποτα. Τώρα όμως που γύρισες και το σπίτι θα στολίσω και μελομακάρονα θα φτιάξω που σ' αρέσουνε και θα περάσουμε πολύ ωραίες γιορτές, όπως παλιά. Σαν αδυνάτησες μου φαίνεται. Δεν έτρωγες εκεί που ήσουν? Έτρωγα, δε Σοφία, έτρωγα. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα. Πού ήσουνα? Ήμουνα κάπου πάρα πολύ ήσυχα. Δεν είχε πολύ κόσμο και φασαρία. Και κυρίως δεν είχε ανθρώπους να μου κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις. Τώρα γιατί το λες αυτό? Εγώ από ενδιαφέρον ρώτησα, όχι από αδιακρισία. Έλα, βρε Σοφάκη, αμέσως να πληγωθείς. Πλάκα σου κάνω. Και πού ήταν αυτό το ωραίο μέρος με τους καλούς ανθρώπους που δεν κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις, λοιπόν? Αυτό το ωραίο μέρος ήταν κάπου εδώ κοντά. Πού κοντά? Σοφία, γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, τι θες να μάθεις? Τίποτα, γόρι μου. Κουβέντα κάνουμε. Απλώς παραξενεύτηκα που υπάρχει ένα τόσο ήσυχο μέρος και μάλιστα τόσο κοντά στην Αθήνα. Ξενοδοχείο ήτανε? Ό,τι και να ήταν, δεν σε αφορά. Λοιπόν, τώρα μπορείς να μου φέρεις μια μπύρα, σε παρακαλώ? Ναι, αμέσως. Θα βάλω κι εγώ να πιω λίγο κρασάκι. Έτσι για το καλωσόρισες. Γύρισες, επιτέλους γύρισες! Είσαι καλά, παιδί μου, ε? Πώς είσαι? Ναι, μια χαρά είμαι. Ανησύχησα τόσο πολύ για σένα, μάτια μου. Δεν με πήρες ούτε ένα τηλέφωνο από την ημέρα που έφυγες και... Ήθελα να μείνω λίγο μόνος μου. Αλλά τώρα είμαι εδώ, αυτό έχει σημασία. Και δεν θα ξαναφύγεις από κοντά μας, έτσι δεν είναι? Να πάει πού? Εδώ είναι το σπίτι του. Έλα, ελάτε, ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι όλοι, όπως παλιά. Θα σερβίρω αμέσως. Σοφία, δεν θα φας μαζί μας? Και βέβαια. Ναι, αλλά βλέπω τρία σερβίτσια στο τραπέζι. Ο πατέρας δεν θα έρθει? Χαίρομαι τόσο πολύ που σου άρεσε το σπίτι. Φυσικά και μου άρεσε. Αφού το διάλεξες εσύ και έχεις γούστο. Τι λες, να το κλείσουμε? Ναι, ναι. Φυσικά, εκτός αν θες να δεις κάποιο άλλο. Όχι, αποκλείεται να βρω κάποιο άλλο να μου αρέσει περισσότερο. Βάλω κάτι να το γιορτάσουμε. Αν δεν έχεις αντίρρηση, λοιπόν, δίνω μια προκαταβολή στον ιδιοκτήτη και το τελειώνουμε, έτσι? Τέλεια. Και εγώ αύριο θα πάω στο σπίτι του πατέρα μου να μαζέψω τα πράγματά μου και το βράδυ θα γυρίσω. Δεν είναι και βιαστής. Μπορείς να πας με την ησυχία σου και να έρθεις μεθαύριο. Όχι, θα έρθω αύριο. Θέλω να εγκατασταθούμε στο σπίτι μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Στο σπίτι μας, λοιπόν. Και στην καινούργια μας ζωή. Αν έχεις πρόβλημα με τα πράγματα, πες μας σε βοηθήσω, έτσι? Όχι, δεν θα έχω. Άλλωστε δεν είναι πολλά. Μην ανησυχείς. Θα τα μαζέψω και θα έρθω. Αν χρειαστείς κάτι, με διστάσεις. Εντάξει. Πεινάω λίγο. Τι λες, πάμε να φάμε? Σε πειράζει να πάμε λίγο αργότερα? Όχι, έχεις δουλειά. Έχω να κάνω 2-3 τηλεφωνήματα και μετά έλεγα να περάσω από το σπίτι να δω τον Άρη. Απόψε? Απόψε. Έχω μέλιζα το δω. Μπορώ να πάω φυσικά αύριο, αλλά φοβάμαι πως θα έχω πολλή δουλειά και δεν θα προλάβω. Πήγαινε απόψε τότε. Δεν θα αργήσω. Καταλαβαίνω, Έρικο. Ο γιος σου είναι και έχεις ανησυχήσει γι' αυτόν. Είναι φυσικό να θες να τον δεις. Πήγαινε και γίνε ό,τι ώρα θέλεις. Εγώ θα σε περιμένω στο ξενοδοχείο να πάμε να φάμε. Σου έχω πει πόσο τυχερός αισθάνομαι που σε συνάντησα. Πολλές φορές. Αλλά μία ακόμα δεν βλάπτει. Φεύγω, θα τα πούμε μετά, ε. Yeah.
Έχω δίκιο, έτσι δεν είναι? Πήρες τα αποτελέσματα του τεστ και ήταν αρνητικά. Το παιδί δεν είναι δικό σου. Ναι, το παιδί είναι του Άρη. Λυπάμαι. Πραγματικά λυπάμαι. Ξέρω πόσο πολύ το ήθελες. Όχι μόνο το ήθελα. Ήμουνα σίγουρος ότι αυτό το παιδί είναι δικό μου. Ό,τι έκανα, ό,τι σκεφτόμουν τον τελευταίο καιρό, ήταν τα πάντα γύρω από αυτό το παιδί. Έλεγα πως θα κάνω μια καινούργια αρχή, μια καινούργια ζωή. Και τώρα... Τώρα δεν έχει τίποτα πια νόημα. Κάνεις λάθος. Δεν τελειώνει η ζωή εδώ, Στέφανε. Όλα αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό γίναν για κάποιο λόγο. Γιατί δεν προσπαθείς να πάρεις τη θετική πλευρά του πράγματος και να προχωρήσεις τη ζωή σου? Γιατί ίσως σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχει θετική πλευρά, γι' αυτό. Δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, αλλά δεν είσαι ο άνθρωπος που ήσουν. Έχεις αλλάξει. Δηλαδή? Δεν είσαι ο Στέφανος που ήξερα παλιά. Αυτός που αντιπαθούσα τόσο. Έχεις γίνει ευαίσθητος. Τρυφερός. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Ορίστε λοιπόν η ευκαιρία για μια καινούργια αρχή. Έστω και χωρίς παιδί. Μην την αφήσει να σου φύγει. Άρπαξέ την. Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία, Όλγα. Τέλος, τελείωσαν όλα. Να το καταλαβαίνεις, δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Έτσι νόμιζα κι εγώ όταν έχασα το παιδί μου. Όταν έμεινα έγκυος, ήμουν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο. Και ο άντρας μου ήταν πολύ ευτυχισμένος. Και πίστευα ότι αυτή η ευτυχία θα κρατούσε για πάντα. 6 μηνών ήμουν όταν την έχασα. Κοριτσάκι ήταν. Στην αρχή δεν ήθελα να το πιστέψω. Τους άκουγα να μιλάνε. Νομίζω ότι μιλούσαν για κάποια άλλη, όχι για μένα. Υπήρξαν, λέει, επιπλοκές. Χρειάστηκε να χειρουργηθώ. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δεν μπορέσαν να σώσουν το παιδί. Αλλά ούτε και εμένα. Τι εννοείς ούτε και εσένα? Εννοώ... ότι δεν μπορώ να κάνω πια παιδιά. Τι με κοιτάς έτσι? Ο πατέρας δεν θα έρθει να φάει μαζί μας? Όχι, Άρη. Δεν θα έρθει. Και γιατί μου το λες με αυτόν τον τρόπο? Έχει συμβεί κάτι που δεν το ξέρω? Ναι. Έχει συμβεί κάτι. Κάτι πολύ σοβαρό. Εννοείς με την υγεία του? Ναι. Με το μυαλό του. Τι θα πει τώρα αυτό, ρε Σοφία? Ο πατέρας σου, Άρη μου, έφυγε από το σπίτι. Από το σπίτι να πάει πού? Είπε ότι θα μείνει προς το παρόν σε ένα ξενοδοχείο. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι θα κάτσει εκεί για πάντα. Υποθέτω ότι θα ψάξουν να βρουν ένα σπίτι να μείνουν. Θα ψάξουν να βρουν ένα σπίτι ποιοι? Ποιοι θα βρουν? Ο πατέρας σου και η Αγγελική. Έφυγε από το σπίτι για να μείνει μαζί της. Μια στιγμή, ποια Αγγελική? Η Αγγελική που ήταν με το Βρετό? Ναι, αυτή. Και πώς έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό? Πριν από μερικές μέρες. Βέβαια, μάλλον η ιστορία τραβούσε από καιρό. Αλλά εμάς μας την ξεφούρνησε τώρα ο πατέρας σου. Και είναι αποφασισμένος να μείνει μαζί της? Έτσι είπε. Βέβαια, εγώ του τόπο ότι κάνει μεγάλη βλακεία. Και είπα και στη Ρένα ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει κοντά της γονατιστός. Το θέμα είναι αν θα τον θέλει τότε εκείνη.
στεναχώρησε πολύ. Δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι ήμασταν καλά. Ότι με αγαπούσε και εκείνος όσο κι εγώ. Τέλος πάντων όμως, δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε όλα αυτά. Θα κάτσουμε να φάμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε την επιστροφή σου, έτσι, αγόρι μου. Εγώ πάω μια στιγμή να αλλάξω και έρχομαι. Χάλια τη βλέπω, Σοφία. Της έχει κοστίσει πολύ. Ναι, πολύ. Ο Θεός έστειλε, αγόρι μου, την κατάλληλη στιγμή. Τώρα που η μητέρα σου δεν είναι καλά. Θα το ξεπεράσει όμως. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά το ξεπεράσει, Σοφία. Εδώ ξεπερνιούνται άλλα κι άλλα. Μα δεν είναι που δεν είναι καλά για τα καμώματα του πατέρα σου. Είναι άρρωστη. Άρρωστη. Ναι. Έπαθε υπερκόπωση. Ο γιατρός είπε ηρεμία και ησυχία. Ξεκούραση. Πού να τα βρει αυτά με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Άρη μου, πρέπει να τη σταθείς τώρα, αγόρι μου. Το ξέρω ότι πέρασες κι εσύ πολλά. Αλλά πρέπει να τη στηρίξεις τώρα, όπως έκανε και εκείνη για σένα. Γιατί τώρα σε χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Σοφία μου είπε ότι γύρισες. Είσαι καλά? Ανησυχήσαμε πολύ που έφυγες. Αλλά τώρα χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Τι γίνεται, είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι. Κάποιος άλλος δεν είναι καλά. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Εγώ όμως δεν καταλαβαίνω κάτι. Τι πράγμα? Ας πούμε πώς μπήκες έτσι εδώ μέσα. Αφού δεν μένεις πια εδώ, γιατί έχεις ακόμα τα κλειδιά του σπιτιού. Τι εννοείς, απάτη? Αυτό που σημαίνει η λέξη, Όλγα. Να βεβαιωθεί ότι κάποιος δεν έχει παραποιήσει τα αποτελέσματα από το τεστ. Αυτό. Πώς ήρθε αυτό? Ποιος να παραποιήσει και γιατί? Υποκρισία. Μιλάς εσύ για υποκρισία? Εσύ που τα έχεις πίσω από την πλάτη με τη θάλια, δεν ξέρω κι εγώ πόσο καιρό πριν. Μπορείς να φωνάζεις όσο θέλεις. Δεν πρόκειται ούτε να μαλώσω μαζί σου, ούτε να κρίνω τις επιλογές σου. Αυτές θα κρυφθούν όταν ήρθε ο καιρός. Από την ίδια μας συνείδηση. Δεν ξέρω αν είναι σημάδι που γύρισες, αλλά έχω καταπληκτικά νέα. Δηλαδή? Βγήκαν αποτελέσματα του τεστ. Τώρα που η Αγγελική μεγάλωσε και δεν με έχει ανάγκη πια, θα τον κάνω να πληρώσει γι' αυτό. Όμως, σε χρειάζομαι εγώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν σου περνάει καν από το μυαλό. Έτσι δεν είναι?